Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ένας τρελός κόσμος και σήμερα κοντά σας με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και καλεσμένο τον γνωστό δημοσιογράφο, το μου επιτρέπει το γνωστό, είναι εξαιρετικός φίλος, πολύ καλός δημοσιογράφος από τον Αντένα, ο Γιώργος Λαβιάνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα το πρωί. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, το οποίο παραδόξως είναι και με το BBC πρώτο θέμα. Και η Deutsche Welle το έχει πρώτο θέμα και το CNN. Είναι οι γερμανικές εκλογές. Παραδόξως, γιατί παραδόξως, Κώστα? Παραδόξως, γιατί δεν ακολουθώ πάντα το BBC. Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν είναι παραδόξως όμως, έτσι. Ναι. Όχι, παραδόξως για την εκπομπή εννοώ. Εντάξει, παραδόξως για τη φιλοσοφία της εκπομπής. Ακριβώς. Okay. Προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο εναλλακτικοί. Σε καταλαβαίνω. Η κυρία Μέρκελ, η Άγγελα Μέρκελ, αγαπητοί στους Γερμανούς, μισητοί για τους Έλληνες, αλλά εμείς θα ακολουθήσουμε μια μέση οδό. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τα θέματα των γερμανικών εκλογών, βέβαια, με μια οπτική που δεν συνηθίζεται στη χώρα μας, γιατί όπως συζητούσα και πριν με τον Γιώργο τον Λαβιανό, εδώ έχει πέσει πάρα πολύ συνέστημα και έχει πέσει και μια τάση να τα έχουμε ότι όλα αυτά είναι Γερμανοί. Ναι, αν μου επιτρέπεις μόνο μια κουβέντα, ότι δεν είναι στη συγκεκριμένη φάση το συνέστημα με το οποίο εμείς εξετάζουμε διεθνή θέματα. Παγίως, τουλάχιστον στα χρόνια που ασχολούμαι εγώ δημοσιογραφία, περίπου πόσα, 30 ας πούμε, ναι, όλα τα κρίνουμε εδώ στην Ελλάδα συναισθηματικά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε και να σκεφτόμαστε συναισθηματικά και να κρίνουμε τα πάντα συναισθηματικά και να τα δούμε λίγο πραγματικά και πώς έχουν τα θέματα. Λοιπόν, σε αφήνω να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και συνεχεία θα πω και εγώ. Έτσι, σαν πρόλογο θα πω ότι είμαστε στην επόμενη μέρα πλέον από τις εκλογές. Έχει διαμορφωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει θριαβεύσει η Μέρκελ. Θρίαμβος είναι, αν σκεφτούμε ότι άγγιξε σχεδόν κάτι το οποίο δεν είχαν ορθωθεί χρόνια τώρα, δεκαετίες στη Γερμανία, άγγιξε την αυτονομία. Δεν την έπιασε, της λείπουν κάποιοι βουλευτές και έτσι θα αναγκαστεί, όπως λένε μικρή, όλοι... Μικρή παρέμβαση, επιτρέπετε. Ναι, ναι. 1957, Αντενάουερ είναι ο μόνος ο οποίος απέκτησε αυτή την απόλυτη πλειοψηφία, έτσι, μεταπολεμικά στη Γερμανία. Και το τρομερό είναι ότι πρόκειται για μια γυναίκα, είναι πρωτοφανές για τα γερμανικά πολιτικά πράγματα, που εκλέγεται για τρίτη φορά και πάει για καγκελάριος, γιατί αυτό είναι το... παρόλο που υπάρχει μια παραδοξότητα εδώ πέρα. Η αντιπολίτευση, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και η αριστερά, εάν κατόρθωναν να βρεθούν μαζί, σχημάτισαν πλειοψηφία. Αλλά όπως έχουν δηλώσει οι σοσιαλδημοκράτες, δεν πρόκειται να συνεργαστούν με την αριστερά. Με την αριστερά. Και έτσι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο που έχουν μια μονολυθικότητα, όπως το κουκουέ εδώ, που δεν θέλει την άλλη αριστερά. Ίσως επειδή τα παρακολουθείς χρόνια τα θέματα, ίσως θα πρέπει να πεις μια κουβέντα, κατά την άποψή μου, στο ότι μόνο 4 κόμματα είναι αυτή τη στιγμή στη Γερμανική Βουλή, έτσι. Εδώ πέρα είναι πάλι κάτι που συζητούσαμε. Είναι αυτό το ποσοστό του 5% που οι Γερμανοί, σύμφωνα με το σύνταγμά τους, έχουν αποφασίσει ότι χρειάζεται για να αντιπροσωπευτεί ένα κόμμα στη Βουλή. Εδώ εμείς. Όχι, εμείς είπαμε, άκουσα σήμερα το πρωί, επειδή θα ερχόμουν εδώ πέρα σε εσάς, άκουσα λίγο και εγώ τα πρωινάδικα τέλος πάντων στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, να δω τι γίνεται, τι παίζουν, πώς σκέπτονται και τα λοιπά. Και πάρα πολλές φορές άκουσα να λέγεται ακριβώς το μπόνους των 50 εδρών που δίνει εδώ πέρα στο πρώτο κόμμα. Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε αυτό. Οι Γερμανοί λοιπόν έχουν το 5%. Εμείς έχουμε 3% μόνο για να μπει κάποιος στη Βουλή. 3% και για λόγους έχουν πει εθνικούς. Έτσι, η κάθε χώρα έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται πάνω στο θέμα του εκλογικού νόμου, έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, με ένα ονειρικό αποτέλεσμα η Άγγελα Μέρκελ θριάβευσε χθες, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό του κόμματός της και έτσι με 41,6% τελικά διασφαλίζει για τρίτη συνεχή θητεία το θόκο της καγκελαρίας. Ο παραδοσιακός εταίρος, η Φιλελεύθερη, υπέστησαν ιστορική σημασία πανολεθρία. Συγκέντρωσαν ποσοστό 4,8% για ένα οριακό 0,2% εξοβελίζονται για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Οι Φιλελεύθεροι, να τονίσουμε ότι έχουν κάνει συνεργασία και ήταν σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις
της, των τελευταίων δεκαετιών είτε κυβερνούσαν, ήταν πρώτο κόμμα οι Χριστιανοδημοκράτες είτε οι Σοσιαλδημοκράτες. Μα είναι πρώτη φορά νομίζω που μένουν απ' έξω. Κώστα από το 49, έτσι. Δηλαδή από τις εκλογές είναι πρώτη φορά νομίζω που μένουν απ' έξω. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με υποψήφιο καγκελάριο που είχε τον Περ Στάινμπρουκ, ο οποίος δηλώσαμε ότι δεν θα γίνει καγκελάριος γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με την αριστερά, κατάφερε να βελτιώσει κάπως το ποσοστό του και βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς στις εικόνες που ακολούθησαν το θρίαμβο της Μέρκελ. Τρίτο κόμμα έρχεται η αριστερά με 8,6%, αν και υπέστη απώλειες γύρω στα 3%. Είναι τώρα η τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, με τέταρτη τους πράσινους που είναι λίγο χαμηλότερα κατά 0,2-3%. Έχασαν και αυτοί ένα ποσοστό 2,3%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει περίπου 310 έδρες. Δεν έχω δει τα τελικά πόσες έδρες. Ναι. Ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 319 έδρες. Αριθμητικά και μόνο η αντιπολίτευση θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Είπαμε τους λόγους γιατί. Αναμονή της νέας γερμανικής κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι πως η πιο ισχυρή κυβέρνηση της Ευρώπης θα έχουν γυρίσει όλοι το βλέμμα, όλη η Ευρώπη την κοιτάζει, γιατί θέλουν να δουν πώς θα είναι το μέλλον της Ευρωζώνης. Και κάτι άλλο, είμαστε 8 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Έχουμε τους ευρωσκεπτικιστές στη Γερμανία που μείνανε απ' έξω για 0,1%. Για λιγότερο από όσο μείνανε απ' έξω φιλελεύθεροι, έτσι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το περάσει και τους φιλελεύθερους. Δηλαδή, οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δεν είναι μόνο δεξιοί όπως νομίζουμε, έτσι έχει και αριστερούς μέσα. Α, βέβαια. Σαφέστατα. Πολλοί σκέπτονται ότι ακριβώς, το Μάρκο είναι ισχυρό νόμισμα και θέλουν ακριβώς να γυρίσουν στο Μάρκο, έτσι. Αν και εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, ότι Μάρκο λέγεται το ευρώ. Ναι. Κοίταξε, δεν είναι. Μάλλον το ευρώ λέγεται Μάρκο. Ναι, ίσως θα έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Τα πράγματα για τις Βρυξέλλες ήρθαν δεξιά, μια και δεν επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκοπήσεις που ήθελαν γύρω στα 8% τους ευρωσκεπτικιστές στη Γερμανία. Σωστά. Και τελικά το AFD δεν μπαίνει στην Ομοσπονδιακή Κατοβουλή. Ανεξάρτητα πάντως από το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του ηγέτη των Σοσιαλδημοκρών Στάινμπρουκ για ένωση κοινής ευθύνης και η πρότασή του για βοήθεια χωρών της Ευρωζώνης στο πνεύμα ενός σχεδίου Μάρσαλ θεωρήθηκε ιδιαίτερα θαρρυντικό από πολλές χώρες. Ιδιαίτερα οι χώρες του Νότου τρέφουν μια κρυφή ελπίδα πως αν η καγκελάριος Μέρκελ συγκυβερνήσει με τους Σοσιαλδημοκράτες, όπως είναι και το πλέον πιθανό, αυτό που λέγεται στη Γερμανία «Große Koalition», θα χαλαρώσει τα μέτρα λιτότητας που υφίστανται οι χώρες του Νότου. Ναι, εδώ, βέβαια, εμένα με βρίσκεις λίγο έτσι, ναι, σκεπτικιστή, ακριβώς. Όχι το πώς εσύ, και εγώ. Ναι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. Το σχόλιο είναι της Deutsche Welle, αξιόπιστες πηγές στις Βρυξέλλες, αναφέρουν ότι πράγματι ένας συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών θα μπορούσε να σημάνει πως η Γερμανία θα υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση όσον αφορά την πολιτική δημοσιονομικής εξυγίασης, χωρίς ωστόσο να αναμένονται θεαματικές αλλαγές. Άλλωστε λέγεται ότι πίσω από τη στάση της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας δεν κρύβεται μόνο η Γερμανία, αλλά μια ομάδα χωρών όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Εσθονία. Όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, παραδείγματος χάρη τραπεζική ενοποίηση, οι Βρυξέλλες θεωρούν θετική τη στάση του Στάινμπρουκ. Ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών έχει θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης σε αντίθεση με τη Μέρκελ, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι την εμποδίζει και την καθυστερεί. Μεγάλη αντίθεση. Έχουν μεγάλη αντίθεση στο θέμα αυτό, έτσι. Αυτό είναι ακριβώς και ένα κομβικό σημείο. Ακριβώς. Ένα κομβικό σημείο που μας βρίσκει αντίθετο σε όλους εμάς που θέλουμε αυτή την Τραπεζική Ένωση
Γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι μια απαρχή της ενοποίησης. Επειδή το θέμα λοιπόν της Γερμανίας πολλές φορές το σκεπτόμαστε ως Έλληνες και σκεπτόμαστε τι μας συμφέρει εμάς και ποτέ δεν σκεφτόμαστε ότι είναι ένας άλλος λαός, άλλοι ψηφίζουν και ψηφίζουν για το συμφέρον τους, δεν ψηφίζουν για το συμφέρον της Ελλάδος. Έτσι είναι. Λοιπόν, οφείλουμε να πούμε το εξής. Ότι το 2005-2009 που η Μέρκελ πάλι είχε κάνει συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες για να κυβερνήσει, οι σοσιαλδημοκράτες στην συνεχεία μετά την πάροδο της ετραετίας υπέστησαν βαριές ήττες εκλογικές. Ναι. Λοιπόν, θα το σκεφτούν πάρα πολύ το πώς ακριβώς θα δημιουργηθεί αυτή η συμμαχία, γι' αυτό και λέγεται ευρέως ότι θα αργήσουμε αρκετά αυτή τη φορά να σχηματιστεί η κυβέρνηση, έτσι. Ναι. Μια και αναφέραμε λοιπόν την Ελλάδα, οι Βρυξέλλες περιμένουν ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση θα τηρήσει μια έστω και ελαφρώς διαφορετική στάση στο ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αλλά και στο θέμα του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, βοήθησε να ανοίξει κατά τη γερμανική προεκλογική περίοδο. Σε πολύ πρόσφατες δηλώσεις του στην εφημερίδα Die Zeit, ο Schäuble έχει αποκλείσει για μια ακόμη φορά ένα δεύτερο κούρεμα του χρέους, αλλά μείωσε για μείωση του βάρους του χρέους συνολικά υπό προϋποθέσεις. Όσο για τον ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών, έχει αποφύγει επιμελώς να αποκαλύψει τα σχέδιά του για την Ελλάδα, τηρώντας μια στάση αναμονής και αυτός για τις διαπραγματεύσεις. Σε γενικές γραμμές πάντως, τόσο η Άγγελα Μέρκελ όσο και ο Περ Στάινμπρουκ δεν μίλησαν τόσο πολύ για το θέμα της Ευρώπης. Μόνη εξαίρεση ήταν η τελευταία προεκλογική ενθουσιώδης ομιλία για την Ευρώπη της Μέρκελ, που επιχείρησε να τηρήσει σαφείς αποστάσεις από το Ευρωσκεπτικό Κόμμα, εναλλακτική επιλογή για τη Γερμανία. Μια που ανέφερες ακριβώς αυτό το θέμα, μόνο θα πω μία λέξη. Έχω την αίσθηση την εξής, επειδή είναι η τρίτη θητεία της Άγγελα Μέρκελ και είναι πλέον αναγάγεται σε προθιέρεια της πολιτικής στην Ευρώπη μεταπολεμικά. Εντάξει, ακριβώς, δηλαδή, φυσικά. Είναι η πρώτη γυναίκα που το έχει πετύχει αυτό στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Έχω την αίσθηση ότι θα σκεφτεί πάρα πολύ ακόμη και την ισεροφημία της. Δεν έχω γνωρίσει εγώ μέχρι σήμερα πολιτικό που να μην σκέφτεται την ισεροφημία του. Λοιπόν, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα σκεφτεί πάρα πολύ το θέμα της ισεροφημίας της πλέον ως Ευρωπαίας πολιτικού και όχι μόνο Γερμανίδας πολιτικού. Εκεί απάνω λοιπόν έχω αισιοδοξώ λίγο ότι μπορεί να βρει μία μέση οδό πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν Βορρά και Νότο. Ίσως. Εντάξει. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, ακριβώς αυτό. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την αίσθηση που προκάλεσε η ενθουσιώδης παρέμβασή της για την Ευρώπη και το ευρώ. Σε μια προσπάθεια να τηρήσει σαφείς αποστάσεις με τους ευρωσκεπτικιστές, είπαμε. Μακροπρόθεσμα, η Γερμανία μπορεί να τα πηγαίνει καλά μόνο όταν τα πάει καλά και η Ευρώπη. Όπως είπε, συμπληρώνοντας ότι γι' αυτό το λόγο η Γερμανία πρέπει να επιδεικνύει αλληλεγγύη στους εταίρους που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα, η Μέρκελ εξήρεται τη τεράστια σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης για την Ήπειρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, δεν ισχύουν απλώς οι ίδιες αξίες για 500 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά αποτελεί και τη βάση για μια διαρκή ειρήνη. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τι θα έκαναν, έχει η Deutsche Welle ένα κομματάκι πολύ μικρό και λέει «Οι Έλληνες θα ψήφισαν Steinbrück». Στον προεκλογικό αγώνα της Γερμανίας, μέσα από τα ελληνικά μάτια, επιχείρησε να παρουσιάσει η Frankfurter Allgemeine Zeitung αυτό το θέμα και ο αρθρογράφος, αφού περιγράφει τις απεργιακές κινητοποίησεις της εβδομάδας, αναδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης για τις εκλογές στη Γερμανία. Ενώ η καγκελάριος δεν διαθέτει καλή εικόνα, ο αντίπαλός της Steinbrück έχει κερδίσει σε συμπάθεια με την κριτική που έκανε κατά της πολιτικής λιτότητας και την έγκλησή του να δοθεί στην Αθήνα περισσότερος χρόνος. Αντί για μαζικές διαδηλώσεις, ο αντίκτυπος ήταν θετικός όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο υποψήφιος τότε των Σοσιαλδημοκρατών επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Και όταν κατόπιν ο Steinbrück είπε ότι σε περίπτωση που το κόμμα του ηγηθεί κυβέρνηση συνασπισμού θα δώσει περισσότερη προσοχή στην κοινωνική συνοχή των Ελλήνων και στις θέσεις εργασίας μέσω της ανάπτυξης. Οι Έλληνες θα ψήφιζαν το Steinbrück εάν μπορούσαν, καταλήγει η εφημερίδα. Τώρα θέλω να μας πει η Άννα ποια είναι η Μέρκελ, δηλαδή ένα προφίλ της καγκελαρίου. Λοιπόν, η Άγγελα Μέρκελ, η οποία γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1954 στο Αμβούργο, μιλάει εκτός από τα γερμανικά φυσικά, αγγλικά και ρώσικα.
Λίγο μετά τη γέννησή της, ο πατέρας της ανέλαβε θέση σε εκκλησία της Ανατολικής Γερμανίας. Η μητέρα της ήταν δασκάλα. Η οικογένειά της μετακόμισε στο Τεμπλίν, 80 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του Βερολίνου. Και η κυρία Μέρκελ έζησε εκεί μέχρι το 1990. Όπως οι περισσότεροι μαθητές, έτσι και η Μέρκελ ήταν μέλος της επίσημης νεολαίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελεύθερης Γερμανικής Νεολαίας. Αργότερα έγινε μέλος Περιφερειακού Προεδρείου και Γραμματέας της οργάνωσης. Έμεινε εκεί μέχρι το 1980-1984. Από το 1973 μέχρι και το 1978 σπούδασε φυσική στη Λειψία. Στο διάστημα αυτό και συγκεκριμένα το 1977 παντρεύτηκε τον συμφοιτητή της Ούρλιχ Μέρκελ. Ο γάμος αυτός διήρκησε μέχρι το 1982. Από το 1978 μέχρι το 1990 εργάστηκε στο Κεντρικό Ινστιτούτο Φυσικής Χημίας στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου γνώρισε τον χημικό Joachim Sauer, τον οποίο παντρεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1998 και με τον οποίο είναι παντρεμένη μέχρι και σήμερα. Το Δεκέμβριο του 1989, λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου, η Μέρκελ προσχώρησε στη Δημοκρατική Επαγρύπνηση, δημοκρατικό πολιτικό κόμμα της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας, που είχε ιδρυθεί πρόσφατα από κάποιους πάστορες και έναν δικηγόρο. Δύο μήνες αργότερα έγινε υπεύθυνη ενημέρωσης τύπου, ακολουθώντας την πορεία του δυτικογερμανικού CDU. Είχε ως κύριους στόχους την επανένωση των γερμανικών κρατών και την εγκατάσταση της ελεύθερης οικονομίας στην Ανατολική Γερμανία. Στη συνέχεια, στις κοινοβουλευτικές εκλογές το Φεβρουάριο του 1990, πήρε μόνο το 0,9% των ψήφων. Μετά την επανένωση των γερμανικών κρατών τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, χάθηκε μαζί με το Ανατολικό Γερμανικό κράτος και η θέση της Μέρκελ. Λίγο πιο πρόσφατα τώρα, στην κυβέρνηση Χέλμουτ Κόλ ήταν από το 1991 μέχρι και το 1994 υπουργός γυναικείων υποθέσεων και νεολαίας, ενώ από το 1994 μέχρι το 1998 διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος. Σαν βουλευτής του CDU, σύντομα αποδείχθηκε μέρος του συντηρητικού ρεύματος του κόμματος. Συγκεκριμένα, δηλαδή, για να καταλάβετε, σχετικά με τον νόμο για την έκτρωση, ήταν κατά του κανόνα προθεσμίας, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν έκτρωση εντός 3 μηνών. Με το ανατολικογερμανικό παρελθόν της, λοιπόν, η Μέρκελ διέφερε από τους κλασικούς βουλευτές του CDU, ενώ οι συνομήλικοί της βουλευτές στηρίζονταν στις κλίκες που είχαν δημιουργήσει στα χρόνια τους στην χριστιανοδημοκρατική νεολαία, η Μέρκελ στηριζόταν αποκλειστικά στον καγκελάριο Κόλ. Πέραν αυτού, δεν είχε καμία ιδιαίτερη θέση στην ιεραρχία του κόμματος. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1991 υπέβαλε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κρατηδιακής Κομματικής Οργάνωσης του Βραδεμβούργου, όπου όμως δεν ψηφίστηκε. Ένα μήνα αργότερα, ο ομοσπονδιακός αναπληρωτής πρόεδρος του CDU και παλιός της υποστηρικτής, ο Λόταρ Ντε Μεζιέρ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη θέση του λόγω αποκαλύψεων του γερμανικού τύπου σχετικά με τη συνεργασία του με την Ανατολικογερμανική Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας. Η Μέρκελ ψηφίστηκε διάδοχός του στο συνέδριο στην Δρέσδη στα τέλη του 1991. Να προχωρήσουμε λίγο, να έρθουμε λίγο πιο σύντομα. Το Νοέμβριο του 1999 σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας και το 2000 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην σταδιαδρομία της. Αποκαλύφθηκε ένα σύστημα παράνομης χρηματοδότησης της κομματικής οργάνωσης μέσω λογαριασμών στην Ελβετία. Οι ανώνυμες αυτές δωρεές ανέρχονταν συνολικά στα 6,1 εκατομμύρια περίπου ευρώ, ενώ ο Χέλμουτ Κόλ κατηγορηματικά αρνιόταν να προβεί σε οποιαδήποτε αποκάλυψη σχετικά με την προέλευση των παράνομων δωρεών. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1999, η Μέρκελ δημοσίευσε ένα άρθρο σε γερμανική εφημερίδα και απέτησε στο όνομα του κόμματος την ανεξαρτητοποίηση από τον Κόλ. Η ανοιχτή αυτή αποστασιοποίηση του κοριτσιού του Κόλ, όπως την ονόμαζαν. Του παιδιού. Ακριβώς. Από τον παλιό της υποστηρικτή εξέπληξε τον γερμανικό πληθυσμό. Στο άρθρο της παρουσίασε τον εαυτό της ως μέλος του Προεδρείου που ήταν αποφασισμένο όπως κανένα άλλο να θέσει ένα τέλος στο σύστημα Κόλ, παραπέμποντας έτσι στη διστακτικότητα του Σόιμπλε. Στις 10 Απριλίου του 2000 η Μέρκελ εκλέχθηκε στο συνέδριο του Έσεν, ομοσπονδιακή πρόεδρος του CDU, ωστόσο η προέλευση των παράνομων δωρεών έμεινε άγνωστη μέχρι σήμερα. Αμέσως μετά την ήττα του υποψήφιου καγκελάριου Στόιμπλε. Να κάνουμε μια παρομοίωση
ότι τα σκάνδαλα που φθήνουν και ξεχνιούνται δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται και αλλού. Παντού στον κόσμο. Ακριβώς. Αμέσως λοιπόν μετά την ήττα του υποψήφιου καγκελάριου Έντμουντ Στόιμπερ στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2002, ζήτησε και ανέλαβε την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Σρέντερ ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η στάση της απέναντι στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης το 2003 να μην συμπράξει στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράκ. Ενώ το διάστημα εκείνο πραγματοποιήθηκαν πολλές αντιπολεμικές διαδηλώσεις και βάσει δημοσκοπήσεων περίπου το 80% του γερμανικού πληθυσμού ήταν κατά του πολέμου, η ίδια υποστηρίζοντας απόλυτα τη θέση της κυβέρνησης Μπους δημοσίευσε στις 22 Φεβρουαρίου του 2003 ένα άρθρο στην εφημερίδα Washington Post με τίτλο «Ο Σρέντερ δεν αντιπροσωπεύει όλους τους Γερμανούς». Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2005 ξαναψηφίστηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της και είπαμε ότι τώρα είναι τρίτη θητεία. Είναι 13 χρόνια αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, okay, του CDU, και χαρακτηρίζεται πολύ καλή παίχτρια στο πολιτικό πόκερ. Mm-hmm. Θα θυμίσω δύο περιστατικά. Το ένα έγινε στην Αγία Πετρούπολη, όταν είχε συναντηθεί για πρώτη φορά ως καγκελάριος με τον Πούτιν, όχι σε αυτή τη συνάντηση, στην πρόσφατη που έγινε, σε μια προηγούμενη διμερή συνάντηση. Τότε είχε τεθεί ένα θέμα από τους Ρώσους. Και το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Είχε τεθεί θέμα λοιπόν από τους Ρώσους για την επιστροφή των κλεμμένων από τους Ναζί θησαυρών της Ρωσίας. Η Μέρκελ είπε δεν το συζητάμε αυτό το θέμα, ευνηδιάστηκε και απείλησε ότι θα αποχωρήσει. Και έτσι σταμάτησε να συζητάνε αυτό το θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ρωσία διεκδικεί τους πολιτιστικούς θησαυρούς των Ναζί και δεν έχει κατορθώσει να τους αποσπάσει από τη Γερμανία. Αυτό για να τα ακούμε εμείς οι οποίοι είμαστε αγανακτισμένοι. Καλά, δικαίως είμαστε αγανακτισμένοι. Δεν θα λέγαμε ότι δικαίως είμαστε αγανακτισμένοι, αλλά πώς παίζονται τα πολιτικά παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα. Ξαναλέμε για μια ακόμη φορά λοιπόν να σπάψουμε να είμαστε συναισθηματίες και συναισθηματικοί σε όλα αυτά τα ζητήματα. Να αναγνωρίζουμε και ότι πρέπει να παίξουμε κι εμείς ανάλογο πόκερ. Ακριβώς. Το δεύτερο ήταν μια διαφορετική αντίδρασή της, ήταν στην υπόθεση της παρακολούθησης των τηλεφώνων των στενών συνεργατών της και πιθανόν και της ιδίας από την NSA, την Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. Mm-hmm. Το πρόσφατο, έτσι. Το πρόσφατο σκάνδαλο Snowden. Αρχικά η καγκελάριο σιωπούσε, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την αγανάκτησή της μέσω εκπροσώπου. Την τακτική Μέρκελ σχολιάζει ο ιστορικός Edgar Folfrum. Προσπαθεί πάντοτε να αποδυναμώσει την ένταση που εμφολεύει στα διαμφισβητούμενα θέματα. Στη συνέχεια περιμένει να λυθεί το πρόβλημα από μόνο του και ακολουθεί την άποψη της πλειοψηφίας. Νομίζω ότι για την Μέρκελ έχουμε πει πάρα πολλά. Ίσως πρέπει να πούμε το εξής απλό. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτή τη στιγμή το τι λένε οι ειδικοί. Μετά από τρεις θητείες, ενώ θα έλεγε κάποιος στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι υπάρχει μια πτωτική και θα λέγαμε, μα είναι εντάξει, εμφανές. Τώρα, λογικό είναι να έχει μια πτωτική τάση το τάδε κόμμα ή ο τάδε πολιτικός αρχηγός μετά από τρεις θητείες. Η γυναίκα αυτή, όχι μόνο δεν έχει πτωτική τάση, πήγε να σπάσει όλα τα ρεκόρ ξαφνικά στη Γερμανία. Κάνει το μεγαλύτερο ρεκόρ τη CDU από την επανένωση των Γερμανιών από το 1990, ούτε ο Χέλμουντ Κόλ, ο τεράστιος Χέλμουντ Κόλ δεν κατάφερε να πάρει τέτοια ποσοστά. Έτσι, και εδώ πέρα λέμε ότι πάει να καταφέρει αυτό το οποίο κατάφερε μόνο ο Κόνραντ Αντενάουερ λόγω ειδικών συνθήκων το 1957. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι σκέφτονται λίγο διαφορετικά από τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Αυτά. Και φυσικά αυτοί είναι οι Γερμανοί. Πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι διστάζω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την Μέρκελ. Και οι Βρετανοί στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων έχουν εγκομιαστικούς τίτλους για τη Μέρκελ. Ακόμα και οι αριστερές, ας πούμε, εφημερίδες. Δεν έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή, η Guardian, ας πούμε, και τα λοιπά. Η Guardian ακόμα, αλλά βλέπω πώς αντιμετωπίζει το BBC και η Times και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ο Spiegel, στο πρωτοσέλιδο θέματος, στο διαδικτυακό, λέει, το έχει σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει Grosse Coalition.
Ο τίτλος είναι Grand Coalition και οι σοσιαλδημοκράτες σκέφτονται τις συνομιλίες, ότι αρχίζουν συνομιλίες για τη συμμαχία με τη Μέρκελ. Νομίζω ότι για τη Γερμανία... Δεν μιλήσαμε καθόλου για τον φίλο μας τον Ρέσλερ, δηλαδή είπαμε πολύ λίγα πράγματα. Ο Ρέσλερ είναι μια ιστορία που εμείς ως Έλληνες χαιρόμαστε. Έτσι, βέβαια, ακριβώς. Φάνηκε ότι η πολιτική του δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Και αυτό ίσως προβλεπόταν και από τη Βαυαρία. Το είχαμε πει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όταν χάνει τη Βαυαρία, ναι, που είναι ένα κρατήδιο αρκετά συντηρητικό. Και δεν χάνουμε τον Ρέστερ, χάνουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Βέστερ Βέλε, τον οποίο τον είχαμε μάθει πέρα στην Αθήνα. Είχε έρθει αρκετές φορές, είχε δει αρκετά τους Έλληνες Υπουργούς Εξωτερικών. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο για τον, τον σοσιαλδημοκράτη ηγέτη, ο οποίος στην προηγούμενη κυβέρνηση με τη Μέρκελ ήταν υπουργός οικονομικών. Έχει δηλώσει πάντως ότι αυτή τη θέση δεν τη θέλει. Δεν ξέρουμε αν θα πάει σοσιαλδημοκράτης. Δηλαδή θα έχουμε να μιλάμε για τη Θα έχουμε Σόιμπλε δηλαδή πάλι. Δεν ξέρω πώς θα μοιράσουν τα υπουργεία. Εκεί θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι και εκεί βέβαια περιμένουμε κι εμείς. Έχουμε ας πούμε κάποιες ελπίδες, μη τυχόν είναι σοσιαλδημοκράτης. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για τον Σόιμπλε, ότι ο Σόιμπλε βοήθησε την Ελλάδα. Όσο και αν εμείς πιστεύουμε ότι η στάση του Σόιμπλε ήταν, ας το πούμε, σκληρή. Και υπάρχουν όλες αυτές οι δυσμενείς κριτικές και πολλές φορές απογοητευτικές κριτικές για την ποιότητα για το Σόιμπλε. Ελπίζουν ότι η όλη πολιτική που έχει εκφράσει για την Ελλάδα η σοσιαλδημοκρατία, εάν πραγματικά πάρει σοσιαλδημοκράτης ηγέτης, αλλά για αυτά να μην κάνουμε προβλέψεις, δεν έχουμε και τη γυάλινη σφαίρα μπροστά μας, να δούμε τι γίνεται, θα τα παρακολουθήσουμε στις επόμενες εκπομπές. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στον τρελό κόσμο και έχουμε συνδεθεί με την συνάδελφο Μαριάννα Μαρμαρά. Μαριάννα, καλημέρα. Μαριάννα, τι γίνεται στον κόσμο, πες μας... Δεν έχω ευχάριστα να σας πω, δυστυχώς. περιμέναμε ευχάριστα. Να ξεκινήσουμε με ένα γεγονός που έχει μονοπωλίσει, θα μπορούσαμε να πούμε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά από το πρωί του Σαββάτου, καθώς ένοπλοι εξτρεμιστές ισλαμιστές της ομαλικής οργάνωσης Al-Shabaab εισέβαλαν σε κεντρικότατο εμπορικό κέντρο στο Ναϊρόμπι. Πρωί του Σαββάτου ήταν γεμάτο από κόσμο. Εξαπέλυσαν πυρ, φώναξαν αρχικά σε όσους ήταν μουσουλμάνοι ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν ήρεμα και να παραμείνουν οι αλόφρισκοι. Κρατούσαν ομήρους για πάρα πολλές ώρες και κρατούν ομήρους ακόμα. Μιλάμε για την τρίτη μέρα η οποία είναι σε εξέλιξη αυτό το μακελιό στο εμπορικό κέντρο. Μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 68 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200. Ενώ από χθες, από το απόγευμα του Σαββάτου, οι κενιατικές αρχές έχουν εξαπολύσει και εκείνες επίθεση εντός του εμπορικού κέντρου. Ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί μέσα από το κτηριακό συγκρότημα. Να πούμε ότι χθες εισέβαλαν στο κέντρο και Ισραηλινοί ένοπλοι για να συνδράμουν τις κενιατικές αρχές.
το πρωί, τα ξημερώματα μάλλον της Δευτέρας, φάνηκε ότι η ένταση πάει προς λήξη, κάτι το οποίο όμως δεν έχει γίνει ακόμα, καθώς κρατούνται ακόμα 10 όμηροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να διασωθούν οι εναπομείνοντες ένοπλοι. Βλέπουμε και τα πλάνα, Μαριάννα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι συγκλονιστικά και συνεχώς βγαίνουν νέα βίντεο ερεθιτεχνικά από αυτόπτες μάρτυρες και από ομήρους που έχουν καταφέρει και έχουν ξεφύγει από το εμπορικό κέντρο της Φρίκης, όπως το χαρακτηρίζουν πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, την ευθύνη έχει αναλάβει από το βράδυ του Σαββάτου, όπως σας είπα, η Σομαλική Οργάνωση Al-Shabaab, η οποία έχει στενούς δεσμούς με την Αλ-Κάιντα. Και να υπενθυμίσουμε έτσι ιστορικά, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση, την οποία και είναι κατηγορεί για πολλές ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις εναντίον εκκλησιών και των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας, είχε απειλήσει και στο παρελθόν να πλήξει το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο, το Westgate, το οποίο είναι δημοφιλές στην κοινότητα των ξένων που ζουν στο Ναϊρόμπι, αλλά και στους τουρίστες. Και να πούμε ότι η ώρα στην οποία επιτέθηκαν οι ένοπλοι ήταν μια ώρα αιχμής, ήταν Σάββατο, ήταν πρωί, ήταν γεμάτη από παιδιά, γεμάτη από κόσμο και από τουρίστες. Ακριβώς. Είπανε σήμερα το πρωί ότι αν χρησιμοποιηθεί η βία εναντίον τους θα σκοτώσουν όλους τους ενεπομείνατες. Θα σκοτώσουν τους εναπομείνατες ομήρους, ναι. Εδώ θέλω να πω γιατί έχουμε μια σομαλική οργάνωση εξτρεμιστική και ιδιαίτερα σκληρή, έτσι, ιδιαίτερα σκληρή. Αναμφίβολα σκληρή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ευθύνεται για πάρα πολλά από τα εγκλήματα που συμβαίνουν στη Σομαλία. Ακριβώς. Να σε διακόψω, Κώστα, και να πούμε ότι οι παλιότερες επιθέσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης στην Κένια, αλλά και οι απειλές που έχουν εξαπολυθεί από τη συγκεκριμένη οργάνωση, έχουν τις ρίζες τους σε ενέργειες των κενιατικών δυνάμεων στη Σομαλία πριν από 2 χρόνια, εναντίον μαχητών που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι βρίσκονται ακόμα Κενιάτες στρατιώτες στη Σομαλία. Ακόμα, ναι. Και γι' αυτό το λόγο επικαλούνται. Εδώ έχω στο BBC τα θύματα. Ποιοι είναι. Είναι και πάρα πολύ ξένοι. Αλλά και δύο διπλωμάτες, πολύ ξένοι, πολλά παιδιά. Πάρα πολλά, πολλά παιδιά. Παιδιά. Και είναι και κάποιοι γνωστοί για τους. Ένας δημοσιογράφος του ραδιοφώνου, ένας ποιητής από την Γκάνα, ο Κόφι Αγουνόρ, 78 χρόνων, είναι ένας ανιψιός του Προέδρου Κενιάτα με την αραβανιασιά του, ένας Καναδός διπλωμάτης, 2 Γάλλοι πολίτες, ένας Αυστραλός, 3 Βρετανοί, μια Κινέζικης καταγωγής πολίτης, άλλος ένας Καναδός, μια 33 χρόνων Ολλανδή, ένας Νοτιοαφρικανός και 2 Ινδοί. Αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους νεκρούς, γιατί ως γνωστόν η Κένια είναι και ένας πολύ γνωστός τουριστικός τόπος. Έχουμε καμία λύθηση? Να πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη και να πάμε στην Κίνα αυτή τη φορά. Έχουμε εκείνο το σκάνδαλο. Σκάνδαλα δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Μην θυμηθούμε τώρα άλλες δίκες. Το είπε προηγουμένως, Χωσέ. Να σου θυμίσω, Γιώργο, ένα από τα πρώτα σκάνδαλα που είχα γράψει στη θητεία μου στο εξωτερικό δελτίο ήταν του βασιλιά Μποντουέν με την Boeing. Είχε πάρει χρηματοδότηση από την Boeing. Πες λίγο, Βέλγος, έτσι. Ο βασιλιάς του Βελγίου. Τώρα θα πάμε πιο μακριά, όμως θα πάμε στο Βελγίο. Θα πάμε στην Κίνα, ακριβώς, καθώς η πολύκροτη δίκη του Μπόση Λάι, του πρώην ηγετικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, έληξε χθες Κυριακή. Ο Μπόση Λάι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος για διαφθορά, δωροληψία και κατάχρηση εξουσίας. Το δικαστήριο λοιπόν της πόλης Τζινάν στην Ανατολική Κίνα διέταξε επίσης την κατάσχεση όλων των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του Σιλάι, ο οποίος είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Έτσι, να πούμε ένα, αν μπορούμε να το πούμε, γαργαλιστικό στοιχείο της δίκης είναι ότι ο συγκεκριμένος στην απολογία του είπε ότι όχι απλά δεν έχω προχωρήσει σε κατάχρηση και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αλλά φοράω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα ίδια σόβρακα από τη δεκαετία του 60. Έτσι, ακριβώς αυτή την έκφραση είχε χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν τα μύρισα, οπότε είναι αλήθεια μου. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι τότε είχε επιρρύψει ευθύνη στη σύζυγό του, τη Γκου Καϊλάι, η οποία έχει καταδικαστεί και εκείνη για τη δολοφονία του Βρετανού επιχειρηματία Νίλ Χέιγουτ. Είναι χαρακτηριστικές και εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από αυτό την... Αυτό το βλέπουμε, Μαριάννα, να σε διακόψω, βλέπουμε τώρα από το δικαστήριο πλάνα.
Φορά λοιπόν ένα λευκό πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια και πλαισινιώνεται από δύο αστυνομικούς, όπως βλέπουμε, ο Μπόση Λάι. Να πούμε ότι για την ιστορία οι δικαστές επέβαλαν στον 64χρονο Μπό επιπλέον κάθριξη 15 ετών για υπεξαίρεση και άλλα 7 έτη για κατάχρηση εξουσίας. Μάλιστα. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω την άλλη φορά να μας πεις κάτι πιο ευχάριστο. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία για το τι λέμε, για το ποιες ειδήσεις λέμε, Κώστα μου. Έτσι δεν είναι εύκολο να περάσει η Ελλάδα. Η είδηση είναι μόνο η κακή είδηση εδώ πέρα στη χώρα μας. Όχι, όχι. Επειδή ακριβώς ο τίτλος της εκπομπής είναι ένας τρελός κόσμος. Α, συγγνώμη. Μπράβο, Κώστα μου. Σε συγχαίρω λοιπόν. Να έχουμε και τις καλές ειδήσεις, έτσι. Αλλά σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε φέρει μαζί. Ήταν μεσολάβηση και το Σαββατοκύριακο και ήταν μέρα αρακτή που λέμε. Τώρα θα γυρίσουμε στα εσωτερικά. Θέλω να πάμε σε μια ιστορία πολύ δυσάρεστη, πάρα πολύ δυσάρεστη, που τη ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, τη ζούμε πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει σπάσει τοπίο πια και έχει πεταχτεί από το σπυρί. Αυτή τη δυσάρεστη ιστορία με τον οπαδό της Χρυσής Αυγής. Στο διαδίκτυο, λοιπόν, κυκλοφορεί μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Θα τη διαβάσω, την προσυπέραψα εγώ, είπα να την προσυπογράψουν και οι φίλοι μου, τους προτρέπω. Και γράφει μέσα σάλα. Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίση. Την περασμένη Τετάρτη ο μουσικός και συμπολίτης μας, Παύλος Φίσας, δολοφονήθηκε ψυχρό από νεοναζί μέλος Χρυσής Αυγής. Για χρόνια τώρα χρυσαυγίτες διαπράττουν απερίγραπτα εγκλήματα κατά αλλοδαπών, τσιγκάνων, ομοφιλόφιλων, πολιτικών ή πολιτών που απλά διαφωνούν με τις φασιστικές τους απόψεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν καταδικάσει αυτό το έγκλημα, αλλά για να σταματήσουμε το μίσος χρειαζόμαστε πράξεις, όχι λόγια. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός δείχνει την πρόθεση να ανοίξει έρευνες για τη διαλεύκανση των εγκλημάτων στα οποία εικάζεται ότι συμμετείχαν μέλη της Χρυσής Αυγής και να φέρει νομοθετικές αλλαγές για να καταστήσει αυτή τη φασιστική οργάνωση υπόλογη ή ακόμα και εκτός νόμου. Αν αρκετοί από εμάς πιέσουμε τον Πρωθυπουργό Σαμαρά, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να φέρουμε τα μέτρα σε ισχύ. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η δολοφονία αθώου πολίτη μας δεν ήταν απλά μια επίθεση, ήταν μια απειλή ξεκάθαρη για τη δημοκρατία μας. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν 50.000 υπογραφές με αυτή την επιστολή. Άμα ψάξουμε στο διαδίκτυο, η διεύθυνση είναι στο secureavaaz.org. Νομίζω ότι άμα βάλετε επιστολή προς Πρωθυπουργό θα βρεθεί. Αλλά έχουμε και άλλες ειδήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Ναι, ακριβώς. Η οικογένεια του αδικοχαμένου λοιπόν Παύλου Φίσα, 6 μέρες μετά από αυτή την εμψυχρό δολοφονία, αναζητά απαντήσεις στα χιλιάδες ερωτήματα που έχουν ανακύψει. Ο πατέρας του 34χρονου μετέβη σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Πειραιά, η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να καταθέσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο Παναγιώτης Φίσας, πατέρας του 34χρονου θύματος, δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής μαζί με τον δικηγόρο του. Ζήτησε την τιμωρία του δράστη, ενώ ζήτησε να ενημερωθεί για τη δικογραφία και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δικαστικές έρευνες. Στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να κάνει καμία δήλωση. Να σημειώσουμε ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει μια ανακοίνωση από την οικογένεια, την οποία αναμένουμε και εμείς να διαβάσουμε. Υπενθυμίζεται τώρα ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του 34χρονου Παύλου Φίσα, στην απολογία του δεν φώτισε την πορεία των ερευνών, απολογήθηκε το Σάββατο το πρωί. Με το πρόσχημα και το επιχείρημα της αυτοάμυνας τα πήρε όλα πάνω του και δεν αναφέρθηκε στις επαφές και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με μέλη και υψηλόβαθμα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ουσιαστικά υπάκουσε στην ομερτά. Χαρακτήρισε τη σχέση του με την Χρυσή Αυγή χαλαρή. Εδώ βλέπουμε πλάνα από τον πατέρα του Παύλου Φίσα, ο οποίος πήγε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια. Χαρακτήρισε λοιπόν τη σχέση του με τη Χρυσή Αυγή ο Γιώργος Ρουπακιάς χαλαρή, παρά το γεγονός ότι μόνο τέτοια δεν ήταν, αν κρίνει κανείς από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Από την πρώτη στιγμή όλες οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα δύο κινητά του τηλέφωνα θα δώσουν τη λύση στο μυστήριο.
ποιος ήταν αυτός που του τηλεφώνησε και από ποιον πήρε εντολή να πάει στον τόπο της δολοφονίας. Διαρροές από την αστυνομία εξ αρχής έκαναν λόγο για άρση του απορρίτου, εμπλέκοντας την υπόθεση τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας, τον Γιώργο Πατέλη, ως έναν από τους 6 ανθρώπους με τους οποίους φέρεται να συνομίλησε ο δράστης πριν ή και μετά από τη δολοφονία. Άλλες διαρροές, μάλιστα, φωτογράφησαν τον βουλευτή της Β' Αθηνών, Ιωάννη Λαγό, ο οποίος πιθανόν να είχε γνώση του περιστατικού. Τώρα, κάτι που έγινε γνωστό μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομοθετική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, με την οποία αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση σε κόμματα των οποίων επικεφαλής εμφανίζουν εγκληματική δράση ή εμπλέκονται σε κακούργημα που επισύρει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών. Να προχωρήσουμε λίγο και να πούμε κάτι που σήμερα ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ένα βίντεο. Αν θέλετε μπορούμε να το δούμε αυτό το βίντεο με την Χρυσή Αυγή. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη για την υπόθεση των 32 δικογραφιών που είχε αποστείλει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας και αφορούν μέλη της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτό το που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το βίντεο αυτό που παρακολουθούμε αυτή την ώρα είχε αναρτηθεί το Δεκέμβριο του 2011 στο YouTube με τίτλο «Χρυσή Αυγή Νίκαιας, νυχτερινή διαβίωση». Ουσιαστικά δείχνει τη δράση της τοπικής οργάνωσης και επιβεβαιώνει στην ουσία τις δηλώσεις πρώην και νυν μελών της για πλήρη στρατιωτική δομή και εγκληματική δράση. Στο βίντεο που βλέπουμε διακρίνονται άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, στολές παραλλαγής και στρατιωτικά μαχαίρια να χαιρετούν ναζιστικά και να καμαρώνουν για τη δράση. Επειδή τους. Έχω φίλους που μένουν στη γειτονιά, ένα δρόμο κοντά εκεί που είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, μου είχαν περιγράψει που κάνουν ασκήσεις πυκνής τάξεως, δηλαδή με τις μπότες τους κτλ. Τρέμει η γειτονιά όταν περπατάνε, είναι μια ομάδα εντυμένη με αυτά, με τις μαύρες στολές. Εγώ που σαν κριτικό συνήθιζα να φοράω μαύρο πουκάμισο, θα το σκέφτομαι. Το έκοψες πλέον. Θα το σκέφτομαι πλέον να φορέσω μαύρο πουκάμισο, μη τυχόν και μπερδευτώ με αυτά τα υποκείμενα. Βλέπουμε εδώ καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ποζουάδουν. Είναι τα παιδιά του μέλλοντος αυτά. Ελπίζουμε... Και μην ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε, εγώ θα το λέω κάθε φορά που μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, και ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία με την ψήφο του γερμανικού λαού. Τότε είχε πείσει κάποιους και τον είχαν ψηφίσει. Τώρα να μην συζητάμε ποιους έπεισαν αυτοί εδώ και τους ψήφισαν. Εντάξει, άλλες εποχές παντός. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές, να το λέμε και να το τονίζουμε. Ναι, ναι. Εγώ δεν βρίσκω, δηλαδή η σύγκριση, η δημοκρατία Βαϊμάρης και σήμερα, εγώ όχι, τουλάχιστον όχι, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Όχι, είναι κάποιες ιστορικές αναλογίες. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες ιστορικές αναλογίες. Ομοιότητες, εγώ δεν βρίσκω. Καμία. Ούτε με το γερμανικό λαό που. Ήταν μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, με εκατομμύρια νεκρούς. Τελείως άλλα πράγματα. Με νέους Γερμανούς είναι μια άλλη άποψη. Τώρα θα ήθελα να σας πάω σε μια προσωπική εμπειρία που έζησα και αυτή την κουβέντα που κάνουμε και τη ζήτηση που θα έχουμε με το θύμα της υπόθεσης που συνέβη χτες στα Καλάβρητα, το αφιερώνω στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται να υποστηρίζει ότι κλείνοντας κάποια νοσοκομεία θα σώσει το σύστημα υγείας. Εγώ είμαι αντίθετος σε θέματα όπως το να κλείνουν σχολεία και να κλείνουν νοσοκομεία. Mm. Δηλαδή, για μένα είναι το α και το ω. Βρισκόμουν λοιπόν χτες στα Καλάβρητα με έναν αγαπητό φίλο και συνάδελφο και του Γιώργου, τον Δημήτρη Τζαλαπάτη. Τον έχετε γνωρίσει και στις εκπομπές, έχει έρθει τουλάχιστον 2 φορές στις εκπομπές μας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Πίναμε λοιπόν τον καφέ. Και τον δάγκωσε, έπεσε μια σφίγγα μέσα στον καφέ του και τον δάγκωσε στο χείλος. Δημήτρη, καλημέρα. Μπορείς να μας πεις, να μας διηγηθείς το περιστατικό που συνέβη χτες το απόγευμα στα Καλάβρητα? Καλημέρα εγώ, στα καλημέρα στην συνάδελφο. Καλημέρα στον καλό φίλο πρόεδρο της ΕΣΥΑ, τίτλημένο Γιώργο μου. Καλημέρα. Θέλω να πω το εξής. Δεν έχει σημασία το περιστατικό και σε ποιον συνέβη. Αφορμή το παίρνουμε αυτό, Δημήτρη. Ναι. Η σημασία έχει και είναι συγκινητικό ότι ένας βαρδιούχος γιατρός, ένας που να ήταν και το αγροτικό του άνθρωπο, μία κυρία η οποία ήταν
βάρδια εχθές, κανονική γιατρός, γιατί το διακρίνω από τις, από, ο ένας φορούσε τη φόρμα του, άλλος την άσπρη μπλούζα. Και ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν εκεί γιατί είχαν ένα άλλο περιστατικό, έδωσαν απάντηση στον καθόλου καλό κύριο Υπουργό Υγείας και στην πολιτική την οποία εφαρμόζει μέσα από την κυβέρνηση την οποία συμμετέχει και μέσα από το μνημόνιο που, που έχει αυτή η κυβέρνηση λόγους να υπηρετήσει, το έχει υπογράψει όμως δανειστές μας, στην επιχείρηση Βερίκοκο. Ίσως ακούγεται αστείο, αλλά είναι η δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, έπρεπε να σας διώξουμε για να δείτε τι θα πει Βερίκοκο. Λοιπόν, σε μια ώρα δρόμο από την Εθνική Οδό, τα Καλάβρητα, τρία τέταρτα, φέρνει ένα αυτοκίνητο, υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί, φαντάζομαι, όλα τα γύρω χωριά και είναι σε ένα σημείο που σε μια εμβέλεια μια ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρητα, πράγμα που συμβαίνει, που σημαίνει ότι συμβαίνουν και ατυχήματα. Από ναι, σύμφωνοι. Αυτό είναι ένα θέμα. Το ζήτημα είναι ότι εμένα, εγώ ήμουν περαστικός, μου συνέβη ένα περιστατικό. Και ο φαρμακοποιός, ο οποίος εφημέρευε εκεί, μας είπε ότι δεν μπορώ να το αναλάβω, να πάτε να σας δώσω φάρμακο κτλ. Να πάτε παρακαλώ στο νοσοκομείο. Πού είναι το νοσοκομείο, στα 150 μέτρα. Πήγαμε εκεί στο νοσοκομείο και το πρώτο σοκ το οποίο βλέπει κανείς πηγαίνοντας στο νοσοκομείο με το σημείο ένα περιστατικό είναι η ταμπέλα απ' έξω που λέει όχι, δεν θα κλείσουμε το νοσοκομείο, αντιστεκόμαστε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ευτυχώς που τρεις γιατροί εχθές ήταν όρθιοι στο δίπλα, κρατώντας τη σημαία του καθήκοντός τους ψηλά, θα κάνουν τη βαρδιά τους βέβαια οι άνθρωποι, άμε τι λεφτά τώρα τέλος πάντων. Και ένα απλό περιστατικό που θα μπορούσε να είναι δύσκολο αντιμετωπίστηκε. Όπως και κάποιο άλλο επίγον περιστατικό το οποίο ήταν μέσα σε ένα θάλαμο, ήταν επίσης από πάνω γιατροί. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία με την απλή λογιστική προσέγγιση, που γκρεμίζεται ένα στοιχειώδες κοινωνικό κράτος, κάποιοι είχαν φτιάξει αυτά τα κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν νοσοκομεία, συμπυκνώνονται, ενοποιούνται κλινικές για λόγους, καταλαβαίνουμε όλοι, λογιστικούς καθαρά. Λόγιστη είναι ένας καλλικράτης στην υγεία. Ξέρουμε τι έκανε ο άλλος καλλικράτης, δεν με το συζητήσουμε. Εδώ λοιπόν στο θέμα της υγείας ούτε η πολιτική Βερίκοκο περνάει. Ήταν μια κάκιστη υπηρεσία στο πολιτικό προσωπικό και στην εικόνα. Καλά είναι μέσα στο ενθουσιασμό που δείχνει ο Υπουργός και λέει διάφορες φράσεις. Αλλά εντάξει, ο συγκεκριμένος Υπουργός μπορεί να είναι ενθουσιώδης, μπορεί να του αρέσει να χορεύει τακό στο σπίτι του, είναι δικά του θέματα αυτά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Είναι η ζωή του κόσμου, είναι η υγεία του και εδώ δεν παίζονται τα πράγματα έτσι. Α, και μου έκανε εντύπωση, ότι είχαν και φάρμακα. Δηλαδή αυτό είναι είδηση για μένα. Διότι όταν ξαφνικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε άλλα νοσοκομεία λένε στον ασθενή σε επίγον περιστατικού, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε αυτό το φάρμακο, ίσως γιατί έχουν τελειώσει οι προμήθειες, όταν υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα, εκεί επάνω είχαν μια κορτιζόνη και μου έκαναν εμένα. Και μακάρι να είναι οι άνθρωποι πάντα καλά και όσο μπορούν να αγωνίζουν να κρατήσουν το νοσοκομείο τους ανοιχτό. Θέλω να πω, Κώστα, και να πω και την εμπειρία ότι λίγες ώρες νωρίτερα σε μια περιοχή των Καλαβρίτων όπου βρεθήκαμε και οι πολιτιστικοί σύλλογοι έκαναν μια προσπάθεια να ζωντανέψουν λίγο την ξεχασμένη τους περιφέρεια μόνοι τους. Και, αυτό έγινε και ο πολιτιστικός σύλλογος στο Λιβάρτι. Στο Λιβάρτι ο πολιτιστικός σύλλογος πήρε αίθουσα από το κλειστό σχολείο, το οποίο έκλεισε φέτος για πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας. Ήθελα να φέρω και φωτογραφίες για μια άλλη εκπομπή να το αφιερώσω αυτό και ίσως να μιλήσει και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, και δημιουργεί πολιτιστικό μουσείο με λαϊκή τέχνη της περιοχής και βιβλιοθήκη. Εν πάση περιπτώσει κάνει μια προσπάθεια ο Σύλλογος των Λιβαρτζινών, ενός χωριού 150 κατοίκων το χειμώνα, σε απόσταση σχεδόν μια ώρα, 30 χιλιόμετρα είναι, αλλά σχεδόν μια ώρα κάναμε για να πάμε από το Λιβάρτζι. 44 είναι. Ναι. Πες Δημήτρη. 44 χιλιόμετρα είναι. Α, 44, συγγνώμη.
ήσουν πιο παρατηρητικό στα οδόμετρα. Εγώ κοιτούσα να δω μήπως χαθείς, γιατί ερχόσουν... αν μου επιτρέπεις, Κώστα, να σε διακόψω, θέλω να πω το εξής, ότι επειδή έτυχε να δούμε το Δήμαρχο και επειδή αρχές Νοεμβρίου θα γίνει και μια εκτίμηση... Είναι ο Δήμαρχος Καλαβρίτων που έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο οποίος δίνει και αυτό ένα μεγάλο αγώνα εκεί. Τουλάχιστον έχει μείνει ο Δήμος Καλαβρίτων. Έχει μείνει, ναι, ναι, από τον Καλλιγράτη, γλίτωσε, λόγω του ολοκαυτώματος, το οποίο πλήρωσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Επειδή είναι επίκαιρο το πράγμα. Είναι μια θηριωδία η οποία συνέβη εκεί. Άλλες εποχές, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, είναι άλλες εποχές, είναι και το άλλοι άνθρωποι, διηγόμαστε, άλλοι πολιτισμοί. Θέλω να πιστεύω ότι οι πολιτισμοί αυτοί έγιναν πολιτισμοί και βγήκαν εισαγωγικά. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Αυτή η μαρτυρική πόλη κινδυνεύει να μείνει μόνο, θα κινδυνεύει σύντομα να μείνει μόνο μουσείο ολοκαυτώματα. Διότι, πρώτα απ' όλα, οι γύρω περιοχές, τα σχολεία κλείνουν. Έτσι. Όταν είδαμε στο Λιβάρδι παιδί που τελειώνει το Λύκειο και που δεν μπορεί να πάει στο γυμνάσιο διότι οι γονείς του δεν έχουν να πληρώσει το ταξί, το δημόσιο δεν έχει να πληρώσει, δεν θα πληρώσει ποτέ το για πούλιο. Το Λιβάρδι για ένα παιδί ταξί, γύρισε στη στάνη των γονιών του και ασχολείται με τις παραδοσιακές στολές του βοσκού. Λοιπόν, αν το θέμα μας είναι να γεμίσουμε βοσκού στην Ελλάδα, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς προοπτική και να έχουμε μόνο τις μνήμες ενός παλιού πολιτισμού σε εισαγωγικά, που εμείς θα μένουμε με έναν άλλο πολιτισμό, καιρός είναι το πολιτικό προσωπικό να το αντιμετωπίσει. Και θέλω να πω και το εξής, ότι όλα αυτά περνάνε δυστυχώς στο περιθώριο με αυτές τις τρομακτικές, τις ανατριχιστικές εξελίξεις που πληροφορούμε, τα που μαθαίνουμε, που ζούμε, όταν η αντίθετη άποψη εκτελείται εν ψυχρό. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε περαστικά, αν και ξέρουμε ότι είναι παρόμοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να μην έχουμε τέτοια περιστατικά σε κανένα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας. Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τζαραπάτη για το μικρό ρεπορτάζ που έκανε με το πάθημά του. Ήμουνα και αυτόπτης μάρτυρας, τι να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Καβιανό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις παρεμβάσεις που έκανε, τις ουσιώδεις τα ρεπορτάζ που είπαμε για τις εκλογές, αλλά και για τα άλλα θέματα. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ, 11 με 12, είναι ένας τρελός κόσμος. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Νίκο Τοσακά και τον Ανέστη τον Κόνιαλη, οι οποίοι μας βοηθάνε να βγαίνουν όλα εδώ έτσι καλά και τα βίντεο και εμείς και όλα. Και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι.